Εννοείται ποιους χειρισμούς. Ίσα-ίσα μπήκαμε σε μία διαπραγμάτευση, υπήρχε σκληρή αντιμετώπιση από την άλλη μεριά. Εμείς επιμέναμε ότι πρέπει να μπουν τα θέματα τα κρίσιμα, που είναι δύο κρίσιμα θέματα. Το ένα είναι η χρηματοδότηση του προγράμματος και το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση του χρέους, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Σε αυτά τα δύο δώσαμε τη μάχη, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούσε να υπάρξει καμία πρόοδος. Άρα εσείς πιστεύετε ότι ήταν θετικό το πρόσημο της διακυβέρνησής σας? Εγώ λέω ότι ήταν, υπάρχουν και άλλα στοιχεία θετικά για τη διακυβέρνηση. Υπάρχουν οι 100 δόσεις, υπάρχουν οι επαναπροσλήψεις των απολυμένων. Το ισοζύγιο λοιπόν λέτε ότι είναι θετικό, δεν βρίσκεται... Εγώ θεωρώ ότι και υπάρχει δυνατότητα πραγματικά να γίνει θετικό στο βαθμό που θα μπορέσουμε με την ψήφο του ελληνικού λαού να υλοποιήσουμε αυτά που εμείς προτείνουμε. Και αυτά που προτείνουμε... εσείς προτείνετε, πόση σχέση έχουν, κύριε Φλαμπουράρη, και το έρχομαι και λίγο στην επικαιρότητα της ημέρας, με αυτά που έχετε υπογράψει ότι θα κάνετε? Ακούσαμε σήμερα, ας πούμε, από την κυρία Γεροβασίλη αυτό το περί παράλληλου προγράμματος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Γιατί αντιλαμβανόμαστε, και πείτε μου αν αντιλαμβανόμαστε σωστά, εδώ ίσως χρειαζόμαστε μια διευκρίνηση, αλλά λέμε και καθαρά λόγια καθώς βαδίζουμε στις κάλπες αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Παρατηρείται μια αμφιθυμία από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το αν θα εφαρμόσετε τελικώς αυτά για τα οποία έχετε δεσμευτεί ή όχι. Πρώτα έτσι κι αλλιώς η πρότασή μας είναι, και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού είναι, ότι θα εφαρμόσουμε. Δηλαδή τη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει θα επιδιώξουμε να την εφαρμόσουμε. Ταυτόχρονα όμως, και έχει δίκιο η κυρία Γεροβασίλη, ταυτόχρονα όμως θα πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα ελαφρύνουν τα αδύναμα οικονομικά στρώματα. Π.χ. έχουμε, παραδείγματος χάρη, το θέμα των αγροτών. Παρότι δεν είναι τώρα, θα είναι από τον Οκτώβριο. Όμως, ναι. Θα επιδιώξουμε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, τα 3 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία ανήκουν αγροτικής γης, τα οποία ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Και το ελληνικό δημόσιο μέχρι τώρα δεν τα έχει καθόλου αξιοποιήσει, να δοθούν έτσι μέσα από την κοινωνική οικονομία σε μια τέτοια αξιοποίηση που θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα των αγροτών. Άρα λοιπόν θα ψάχνετε οδούς που θα απαλύνουν τον θα πόνο έχουμε... σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα που θα πληγούν. Αυτό εννοείται. Όχι ότι για ανακεφαλοποίηση θα αναιρέσετε, ας πούμε, κάποιους από τους νόμους που, για να το καταλάβουμε, κύριε Φλαμπουράρη, που έχετε ψηφίσει ή θα επαναδιαπραγματευτείτε. Δεν λέω. Στο βαθμό που θα κατορθώσουμε να επανεκκινήσουμε με αυτή τη μορφή που σας είπα και με άλλα εκατοντάδες παραδείγματα που έχουμε επεξεργαστεί την οικονομία, από τη στιγμή που θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα αρκετό, θα επιδιώξουμε πραγματικά να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα τα οποία φύγουν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα επιδιώξουμε έτσι δανεισμό των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ούτως ώστε να επανεκκινηθούν για να μπορέσουν πραγματικά να προσλάβουν ανθρώπους, ούτως ώστε να έχουμε μείωση της ανεργίας. Ένα κρίσιμο θέμα που έχει ελληνική οικονομία και κοινωνία είναι το θέμα της ανεργίας. Καταλαβαίνω ότι μου δίνετε το στίγμα και της προεκλογικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και της τακτικής του Πρωθυπουργού. Και το ένα και το άλλο, λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μία σημείωση εδώ, παρακαλώ. Επειδή ελέγχθησαν και πολλά ως προς το ενδεχόμενο, ως προς τις τάσεις, στο ενδεχόμενο που δεν είστε πρώτο κόμμα και είστε στην αντιπολίτευση. Εάν είστε στην αντιπολίτευση, θα ψηφίζετε αυτά που φέρατε? Λέω το εξής, ότι ούτε καν περνάει από το μυαλό μας ή από το μυαλό του κόσμου ότι μπορεί να μην είμαστε
πρώτο κόμμα. Καλά, από το μυαλό δηλαδή, του κόσμου μπορεί να περνάνε διάφορα. Αλλά... Όχι, και από το μυαλό του κόσμου και από εμάς. Διερμηνεύεται 11 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή δεν πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω σε μια ερώτηση η οποία είναι τελείως υποθετική, δεν έχει κανένα νόημα. Είστε τόσο σίγουρος για την αυτοδυναμία, λοιπόν, όχι, για την επικράτηση για την αυτοδυναμία. Για την επικράτηση. Με ρωτήσατε για το πρώτο κόμμα και σας είπα. Ναι, για το πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα. Δεν μιλάω για αυτοδυναμία, εγώ ποτέ θεωρώ ότι στη Βουλή έτσι θα επιδιώξουμε και επιθυμούμε να έχουμε πλειοψηφία. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου απαντάτε σε αυτό το υποθετικό ερώτημα, τι θα κάνετε αν είστε αντιπολίτευση. Όχι, έχει, είναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό. Αν υπάρχει ενδιαφέρον. Κύριε Φλαμπουράρη, αν θα στηρίξετε κάτι που έχετε φέρει, ακόμη και αν δεν είστε στην Μα κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε από τη στιγμή που το έχουμε φέρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αυτή αλλά είναι μια καθαρή απάντηση. Ναι, είναι όμως μια, σε μια καθαρή απάντηση σε μια υποθετική ερώτηση. Βεβαίως, ναι, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητες αυτή τη στιγμή. Ως προς αυτούς τώρα που επικρίνουν και θα επικρίνουν, και φαντάζομαι θα ενταθεί αυτό την στάση σας. Μάλλον αυτή τη μεταστροφή, αυτή την αλλαγή στάσης, κύριε Φλαμπουράρη. Τι έχετε να πείτε? Δηλαδή, ο κύριος Λαφαζάνης εμφανίζεται σήμερα με ένα προεκλογικό λόγο σαν αυτόν που εσείς αρθρώνατε στις προηγούμενες εκλογές. Πάνω εκεί θα σας χτυπήσει. Πώς θα διαχειριστείτε αυτή την στροφή, αυτό το συμβιβασμό που έχετε κάνει? Μα σας είπα ότι όταν βρεθήκαμε, πρώτα αρνείται κανείς. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι δώσαμε μία μάχη μέσα από τη διαπραγμάτευση, την πραγματική, η μόνη που κάναμε ουσιαστική διαπραγμάτευση και φτάσαμε σε ένα δίλημα το οποίο έπρεπε να το απαντήσουμε. Εγώ θυμάμαι τότε όλος ο κόσμος έλεγε συμφωνία, ναι. Συμφωνία, όλος ο κόσμος. Το θυμόσαστε πολύ καλά. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν να κάνουμε μία συμφωνία η οποία... Έχει αυτά τα δύο στοιχεία που σας είπα προηγουμένως, από εκεί και πέρα έχει και αρκετά αρνητικά. Άρα η απάντηση είναι μπροστά στο δίλημα, όταν είσαι κυβέρνηση, μπροστά στο δίλημα άτακτη χρεοκοπία ή ένα συμβιβασμό, μια συμφωνία στην οποία έχει στοιχεία τα οποία είναι αρνητικά και για το σύνολο του ελληνικού λαού, αλλά κατά τη γνώμη μου περισσότερο και για τα δύναμα οικονομικά στρώματα, τι θα επιλέξεις? Αν επιλέγαμε τη χρεοκοπία, τότε θα υπήρχε πολύ χειρότερη κατάσταση στον κόσμο. Έτσι, δεν είναι. Άρα επιλέξαμε μια πολιτική. Στο αδιέξοδο επιλέξαμε τις καλύτερες. Αλλά επαναφέρω αυτό το ερώτημα που σας έκανα στην αρχή μαζί με του εμφυλίου σπαραγμού που απορρίψατε και το ξέχασα. Υπάρχει ένα κομμάτι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών, φημολογείται ακόμη και ανθρώπων που έχετε τιμήσει με υπουργικές καρέκλες, θα το δούμε, που δεν θέλουν να αποδεχθούν αυτή την απάντηση στο δίλημα που δώσετε και δεν μπορούν να την υπηρετήσουν. Αυτό σας προβληματίζει, κύριε Φλαμπουράρη? Βεβαίως. Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια φιλορροεί. Όχι, είναι όχι, ένα πουλόβερ που ξυλώνεται. Να σας πω κάτι, φύγανε η πλατφόρμα. Οι υπόλοιποι, πέρα από την πλατφόρμα, οι υπόλοιποι δεν αποχωρεί κανείς από το κόμμα. Ακόμα και ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω να είμαι πια γραμματέας και θέλω να αντικατασταθώ, δήλωσε ότι παραμένει και θα δώσει τη μάχη μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι άλλοι σύντροφοι, οι οποίοι... Καλά, με τις θέσεις που εξέφρασε ο κύριος Κορονάκης σε αυτή την ανακοίνωσή του, κύριε Φλαμπουράρη, δεν ξέρω πώς θα σας βοηθήσει να δώσει τη μάχη. Εγώ λέω, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Έτσι δεν είναι? Αν έχετε τον κύριο Κορονάκη να τον ρωτήσετε. Αλλά εγώ λέω τι λέει ο καθένας και τι κατά τη γνώμη μου θα κάνει. Γιατί έχει μια ντομπροσύνη και μια τιμιότητα ο Τάσος. Δεν θα το έλεγε δηλαδή αν ήταν διατεθειμένος να μην το κάνει. Το είπε και το έκανε. Εντάξει, δεν μπορούσε να διαχειριστεί, δεν ήθελε να διαχειριστεί το θέμα και από άλλοι, τέτοια. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές δεν μπορούν ήταν... να το υπηρετήσουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, να πω και κάτι. Εντάξει. Δεν μπορούν. Δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν. Αυτή η τάση. Εγώ λέω δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν. Προφανώς. Εγώ πιστεύω στην πορεία όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι κόσμος της αριστεράς, στελέχη της αριστεράς, άμα δούνε ότι εμείς προχωράμε και αυτά που λέμε αρχίζουμε να τα υλοποιούμε, κατά τη γνώμη μου, αν δεν έχουν δραστηριοποιηθεί, θα δραστηριοποιηθούν στην πορεία.
Η αντιπολίτευση τον τελευταίο καιρό σας ζητά, ενώ ως αντιπολίτευση τώρα, γιατί έχει αλλάξει και το σκηνικό και μπερδευόμαστε, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, εκεί αναφέρομαι κυρίως, σας ζητά όλο ένα και συχνότερα τελευταία να πείτε ένα ευχαριστώ και μία συγγνώμη. Ένα ευχαριστώ για τη στήριξη. Στήριξαν την κυβέρνηση όταν οι ίδιοι οι βουλευτές σας δεν τη στήριζαν μέχρι πρώτη. Δεν στήριξαν την κυβέρνηση. Δήλωναν κάθε φορά ότι. Με συγχωρείτε. Δήλωναν κάθε φορά ότι δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση. Θέλετε τώρα να, την Ελλάδα στηρίζουμε. Να μπλέξουμε στους πολιτικούς τακτικισμούς και στις ερμηνείες που δίνουν για τις πολιτικές τους κινήσεις πάντα οι πολιτικοί. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Βάλανε πλάτη. Όχι στην κυβέρνηση. Στη χώρα. Έτσι λένε. Ναι. Δια της χώρας στην κυβέρνηση. Και τι ευχαριστούμε να πούμε. Τι ευχαριστώ. Δηλαδή, ευχαριστώ σε τι. Δεν ακούτε τι λέει ο κύριος Μεϊμαράκης. Δηλαδή, εντάξει, τον ακούσατε σήμερα. Εγώ τον άκουσα και σήμερα να λέει αυτό είναι το ευχαριστώ που εμείς βάλαμε πλάτη. Αυτό είπε. Μεταξύ αυτό πολλών είπε. Άλλων. Αλλά επί της ερώτησης που σας κάνω. Δεν νιώθετε λοιπόν την ανάγκη λέω, να τα πείτε. Πολλά άλλα είναι τα ουσιαστικά που είπε και κατά τη γνώμη μου που εντάξει, πρέπει να κρατηθούμε λίγο για να μην. Για να το πολιτικό σύστημα να ανακτήσει έτσι μια οπωσδήποτε ανάγκη που έχει να γίνει αποδεκτό από τον ελληνικό λαό. Διότι αν συνεχίσουμε έτσι μια τέτοια αντιπολίτευση κατά τη γνώμη μου δεν είναι θετικό. Μα τώρα κύριε Φλαμπουράρη γύρισα, εσείς έχετε κάνει, όχι μια χαρά πάσα μου δώσατε, έχετε κάνει το προηγούμενο διάστημα μία πάρα πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Τόσο σκληρή. Πολιτική. Τόσο σκληρή. Πολιτική αντιπολίτευση. Γιατί τώρα το δεν τι γίνεται, είναι πολιτική αυτή που γίνεται. Βέβαια. Δεν ακούσατε τι. Βέβαια, με τον Τσίπρα τα έχουν βάλει. Εντάξει, ο Τσίπρα είναι πρωθυπουργό. Με ποιον να τα βάλουν, δηλαδή. Να μιλήσουν πολιτικά. Εσείς διαφωνούν. Δεν τα βάζατε με το Σαμαρά. Λέω να διαφωνήσουν με αυτά που λέμε. Με το πρόγραμμά μα. Με το πρόγραμμα αυτό. Αυτά να πούνε. Όχι να τα βάζουν. Θα το λύσετε αυτό με τον κύριο Μεϊμαράκη, αλλά θέλω να πω ότι και εσείς έχετε ασκήσει μια πάρα πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Πάρα πολύ σκληρή αντιπολίτευση και σας καταγγέλουν πολιτικά ότι δεν υπήρξε μια στιγμή που να βάλατε πλάτη, να είπατε ένα ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, υπήρξαν κόμματα που σας είπαν εσάς ναι. Μα σε τι να πούμε ναι, όταν κλείσανε την ΕΡΤ να πούμε ναι. Λέει θέλουμε να επαναφέρουμε το παρελθόν. Μα είναι δυνατόν να λέγαμε ναι, όταν απολύσανε. Όμως, σε μια σειρά από ακούστε, μέτρα που οι ίδιοι θέλανε, είχαν πει όχι. Με ρωτήσατε. Αν δεν θέλουν, όταν απολύανε 300 πόσες ήταν καθαρίσεις και δεν τις θέλανε να τις πάρουν πίσω να πούμε ναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μια πολιτική η οποία ήταν αυτού του χαρακτήρα που γινόταν δεν μπορούσαμε να πούμε ναι. Δεν μπορούσαμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι, αλλά λέγατε και πολύ μεγάλα όχι που λέγατε τότε. Ήρθατε τώρα και τα κάνατε εσείς ναι, κύριε Φλαμπουράρη. Όχι, εμείς δεν απολύσαμε κανέναν ναι. Τώρα για τις απολύσεις μιλάμε. Εδώ έχει έρθει ένα μνημόνιο τριετές. Άλλο λέω, δεν απολύσαμε κανέναν. Ναι, μα μου το περιορίζετε τώρα εκεί που σας συμφέρει. Εγώ το διευρύνω το ζήτημα. Εκεί που είναι η πραγματικότητα. Εκεί είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν κάναμε εμείς οριζόντιες πολιτικές. Δεν κόψαμε οριζόντια όλες τις συντάξεις, 40%. Άρα μου λέτε ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχει αυτό το τριετές μνημόνιο είναι καλά. Όλους τους μισθούς δεν απολύσαμε. Άρα είναι όλα καλά σε αυτό το μνημόνιο. Δεν απολύσαμε 100.000 κόσμο, 200 όσους απολύθηκαν εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάμε. Δεν λέω ότι είναι καλά. Σας είπα τι είναι αυτή η συμφωνία που κάναμε. Είναι επίπονη. Θα προσπαθήσουμε κάπως να. Οι άλλοι κάνανε μια συμφωνία. Κυρία Κοσιόνη, κάναμε μια συμφωνία η οποία η συμφωνία αυτή οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Αυτή η συμφωνία που κάνουμε εμείς και γιατί, δεν κάνανε πολιτικές αυτές που λέμε ότι θα κάνουμε εμείς. Δεν κάναν τέτοιες πολιτικές, ό,τι τους λέγανε κάνανε. Εμείς λοιπόν υπογράψαμε μια συμφωνία, θα προσπαθήσουμε πραγματικά να έχουμε πλεονάσματα, να μην έχουμε ελλείμματα στην οικονομική μας πολιτική, άρα πρέπει να αναπτύξουμε την παραγωγή μας, πρέπει να αποκτήσουμε παραγωγική βάση που τη διαλύσανε όλα αυτά τα χρόνια τα κόμματα που κυβέρνησαν. Και τους τελευταίους 6 μήνες, δεν αναφέρεστε στους τελευταίους 6 μήνες.
οι 6 μήνες μπροστά στα τόσα χρόνια, οι 6 μήνες οι οποίες μας είχαν. Και πάλι κάναμε τόσα πράγματα τους 6 μήνες. Ναι, αλλά έκλεισαν και οι τράπεζες, ας πούμε, σε αυτούς τους 6 μήνες. Εμείς τις έκλεισε. Βάθινε το χρέος, δημιουργήθηκαν πάλι συνθήκες ανεργίας και ύφεσης, κύριε Φλαμπουράρη. Ναι, τίθεται θέμα τώρα για το κλείσιμο των τραπεζών. Ποιος έκλεισε τις τράπεζες, εμείς? Δεν έκλεισαν αυτοί, δεν τους ζητήσαμε 2 εβδομάδες παράταση? Καλά, και δεν μας δώσανε, και στον κύριο Σαμαρά δώσανε 2 μήνες. Είναι σαν να φλερτάρεις με το να γίνει αυτό? Όχι, δεν είναι να φλερτάρω, όχι κυρία Κοσιόνη. Σας θυμίζω το εξής. Έλυγε το πρόγραμμα 31-12 και του δώσανε 2 μήνες παράταση του Σαμαρά. Εμάς έλυγε 28 Φλεβάρι και ζητήσαμε τους 4 μήνες και ζητήσαμε 1 εβδομάδα παράταση και δεν μας δώσανε. Και κάνανε capital control. Καλά, παράταση στην παράταση της παράτασης. Όχι, όχι, όμως, λέω, κύριε, κάνανε υπουργέ. Capital control. Γιατί σε εμάς δεν δώσανε 2 εβδομάδες παράταση? Δεν κάναμε μισό capital. Την αντίστοιχη συζήτηση την έχουμε κάνει μαζί και πριν μαζί το δημοψήφισμα. Δεν θα καταλήξουμε. Ας πάμε λοιπόν μπροστά. Ναι. Αυτό το ευχαριστώ που σας ρώτησα πριν, από ό,τι βλέπω δεν έχετε καμία διάθεση να το δώσετε. Στην αντιπολίτευση δεν θεωρείτε ότι πρέπει να της πείτε ευχαριστώ. Το άλλο που σας ζητάνε είναι μια συγγνώμη. Που λέγατε ότι θα ασκήσετε τα μνημόνια. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενής. Μπορώ να πω 100 ευχαριστώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι. Ναι, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Πολιτικό ευχαριστώ. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, πολιτικό δεν υπάρχει. Και όπως σας ζητούν και πολιτική συγγνώμη, ας έρθουμε σε αυτό. Ότι εσείς. Πολιτικό ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Δεν, όχι, μου φαίνεται. Πολιτική όχι. Συγγνώμη υπάρχει που σας ζητούν? Συγγνώμη μόνο στον ελληνικό λαό, όχι στον κύριο Μεϊμαράκη, στην κυρία Γεννηματά. Μόνο για στον ελληνικό λαό μπορούμε να πούμε συγγνώμη. Σας λένε όμως το εξής. Όχι στα κόμματα. Ότι κάποτε εμείς ψηφίζαμε μνημόνια υπό την απειλή της χρεοκοπίας. Και μας λέγατε δοσιλόγους και γερμανοτσολιάδες. Και τώρα που υπογράφετε εσείς μνημόνια όλα καλά. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω πει τέτοια έκφραση. Ούτε να φέρουμε σε εσάς προσωπικά, κύριε Φλαμπουράρη, και δεν σας πάει κιόλας. Δεν μπορώ να σας φανταστώ να το κάνετε. Ωστόσο, οι συνάδελφοί σας το έχουν κάνει και το ξέρετε. Λέω το εξής όμως, όπως είπαμε προηγουμένως. Σε σχέση με το ευχαριστώ, είναι δυνατόν να ζητήσει κανείς ευχαριστώ από ποιους, σε αυτούς οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα και τους εργαζόμενους στην ανεργία? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε είναι συγγνώμη στον ελληνικό λαό που δεν μπορέσαμε αμέσως, έτσι, αλλά θα το κάνουμε στην πορεία, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης της ανθρωπιστικής κρίσης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας έρθουμε τώρα στο θέμα των συνεργασιών. Πιστεύετε ότι θα βγείτε αυτοδύναμοι και δεν θα χρειαστείτε χείρα βοηθείας? Εμείς δεν μπορώ να πω ότι τι πιστεύουμε. Τι θα θέλαμε, μπορώ να πω. Θα θέλαμε να έχουμε πλειοψηφία στη Βουλή. Και αυτό θα επιδιώξουμε. Από εκεί και πέρα, για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τις συμμαχίες, γιατί είναι λογικό ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία δεν θα πάμε ξανά σε εκλογές. Α, είναι δέσμευση αυτό, το έχετε συζητήσει? Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να πάμε ξανά. Το έχετε προαποφασίσει? Όχι, εγώ τουλάχιστον, εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, ότι δεν θα πάμε ξανά σε εκλογές. Άρα θα υπάρξει η δυνατότητα μέσα... το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί. Πώς, αν είστε αυτοδύναμοι, μπορώ να δω πώς, αν και εδώ πάλι όχι, υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί με 151 βουλευτές πάλι δεν κυβερνιά τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, αλλά με ποιους? Πάντως, αν μέχρι... έχετε, το λέω αυτό, ξέρετε, έχει μια σημασία, γιατί ακούω πολλά στελέχη σας να τοποθετούνται και να λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τα συστημικά κόμματα Νουδού, Πασόκ, Ποτάμια κλπ. Και από την άλλη να αποκλείεται και τη συνεργασία, όπως είναι φυσιολογικό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και με τη Λαϊκή Ενότητα του κ. Λαφαζάν. Άρα με ποιον θα συνεργαστείτε ακριβώς? Αν εγώ όλα λέω, τα απορρίπτεται. Εγώ για να απαντήσω για τις συνεργασίες πρέπει να δω το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εκλογές. Κατά τη γνώμη μου οι εκλογές αυτές κρύβουν εκπλήξεις. Δεν μπορώ να δεσμευτώ με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστούμε για να μπορέσω. Πάντως δεν μπορεί να συνεργαστούμε με δυνάμεις οι οποίες
κινούνται στον νεοφιλελεύθερο χώρο. Με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Που κινούνται στον νεοφιλελεύθερο χώρο. Δεν λέω ποιες είναι οι δυνάμεις που κινούνται στον νεοφιλελεύθερο χώρο. Δεν ο λέτε, ελληνικό λαός δεν λέτε γιατί, για να μην παρεξηγηθούν ή για να μην προεξοφλήσετε κάτι και μετά βρεθείτε να το κάνετε. Όχι, εγώ θεωρώ αυτό. Δηλαδή ότι οι δυνάμεις οι οποίες κινήθηκαν ή κινούνται στον νεοφιλελεύθερο χώρο, ναι, όπου τα προγράμματά μας δεν μπορεί να έχουν καμία σύμπτωση, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που μένει είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι θα έχουμε πλειοψηφία στην καινούργια Βουλή. Α, ξέχασα να πω ότι υπήρχε μέχρι τώρα μία συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα, δηλαδή, εφόσον βρίσκονται και πάλι στο Κοινοβούλιο, θα καλοβλέπατε μία συνεργασία και πάλι. Λειτουργήσε. Διότι μέχρι τώρα πραγματικά στάθηκαν και σταθήκαμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια από κοινού μαζί. Και νομίζω ότι πέτυχε σε μεγάλο βαθμό αυτή. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν, δεν υπήρξαν εμπόδια στην πολιτική. Τώρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ξανά. Και αν δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι Έλληνες, θα κάνετε την καρδιά σας πέτρα. Και αν δεν υπάρχει το τάδε κόμμα, δεν μπορεί να συζητήσει. Ναι, πάντως αν μου αποκλείεται το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής εκ νέου στις κάλπες, σε επαναληπτικών εκλογών, τότε θα πρέπει με κάποιον να συνεργαστείτε. Και λέω ότι αν δεν είναι η ΑΝΕΛ, προφανώς θα υποχρεωθεί να κάνει την καρδιά σας πέτρα. Πρέπει να δούμε το καινούργιο πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί μετά τις εκλογές. Άρα θα το συζητήσουμε αυτό το βράδυ των εκλογών. Ωραία, θα σας περιμένω. Θέλω να έρθουμε λίγο στην κυρία Πρόεδρο της Βουλής τώρα, κύριε Φλαμπουράρη, διότι προέκυψε και ένα ζήτημα που σας αφορά. Σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου εμέσως πλην σαφώς σας κατήγγειλε ότι πήγατε να μεσολαβήσετε προκειμένου να μην πιεστεί ο κύριος Τουρνάρας και να μην έρθει να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση Siemens. Μπορείτε εσείς από την πλευρά σας να μας πείτε αν υπήρχε τέτοιος διάλογος και τι διεμήφθη σε αυτόν? Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Με λυπεί το γεγονός. Θεωρώ ότι η δική μου παρουσία αρκετά χρόνια στην κοινωνική, πολιτική αλλά και επαγγελματική ζωή της χώρας δείχνει ποιος είναι ο Φλαμπουράρης. Αυτά που είπε δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υπήρξε τέτοιος διάλογος ποτέ? Όχι, βέβαια. Άρα φαντάστηκε έναν διάλογο? Δεν ξέρω, πολλά έχει φανταστεί. Δεν θέλω να συνεχίσω όμως. Δεν έχετε κάποιο... γιατί με λυπεί το γεγονός και με στενοχωρεί. Δεν θέλω. Τι δεν θέλετε? Σας δεν είπα θέλετε, εγώ. Δεν θέλω να συζητήσω. Να πείτε περισσότερα την... συνολικά για την κυρία Κωνσταντοπούλου ή για αυτό το διάλογο αυτό που παρουσίασε σήμερα στη Βουλή? Γι' αυτό το είπα. Είπα γι' αυτό. Με λυπεί το γεγονός, τέλμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί, εντάξει, δεν έχει νόημα. Εκτοξεύει βαριές κουβέντες πάντως και για τον Πρωθυπουργό και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τελευταία και για τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, που ήταν και παραμένει τουλάχιστον τυπικά το σπίτι της, νομίζω, το πολιτικό της σπίτι. Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από τα αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Ήταν ένα λάθος η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ήταν ένα λάθος σας η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει και από αυτά που λέει. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή η Βουλή, κύριε Υπουργέ, ως ο προεκλογικό οχυρό της λαϊκής ενότητας, πώς σας φαίνεται? Δεν θέλετε να το σχολιάσετε? Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Ναι, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει ο κόσμος, εγώ. Αλλά δικό δεν σας πλάχνο είναι εγώ, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και καλό είναι να... κάτι να πείτε στον κόσμο. Ξέρετε, όλο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό δεν στρέφεται μόνο εναντίον σας, αν μου επιτρέπετε. Στρέφεται και εναντίον του κοινοβουλίου, του κοινοβουλευτικού θεσμού, των πολιτών, των θεσμών. Δεν έχετε κανένα σχόλιο να κάνετε γι' αυτό? Δεν έκανα. Έκανα. Μάλιστα. Έκανα σχόλιο. Μένουμε λοιπόν σε αυτό. Όχι, έκανα σχόλιο. Είπα ότι ο καθένας κρίνεται, ο κόσμος βλέπει. Εντάξει. Δυστυχώς.
Δυστυχώς τι. Δυστυχώς, ότι τα κανάλια είναι ανοιχτά και ο κόσμος βλέπει. Ο κύριος Βαρουφάκης τώρα, καταλαβαίνω δεν θέλετε να συνεχίσετε αυτή τη συζήτηση, το σέβομαι απολύτως, σας πίεσα όσο γινόταν. Ναι, εντάξει, ο κύριος Βαρουφάκης ήταν λάθος. Νομίζω και αρκετά είπα. Και θέλω να μου πείτε και πώς νιώθετε που τον βλέπετε να οργώνει την Ευρώπη βάλλοντας κατά του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης. Άλλες φορές έμεσα, άλλες φορές άμεσα, πάντως αυτό κάνει. Δεν υπάρχει κάτι που λένε ουδείς. Πιο χάριστος από τον Ευεργέτη Θέρτα. Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Αρκετό δεν είναι. Αυτό ισχύει για τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι. Αυτό θέλω να πω μόνο. Άρα να υποθέσω δεν θα τον ξαναδούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το επιφθύνεται κάποια πρόσκληση. Όχι βέβαια. Εκείνος είπε σε μία από τις πάμπολες συνεντεύξεις, το ομολογώ έχω χάσει το λογαριασμό, πως εάν άλλαζε άποψη επί των οικονομικών ο κύριος Τσίπρας θα γύρναγε. Σόπα, τον κάλεσε κανείς. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Μία απάντηση στον κύριο Μαϊμαράκη και άλλους πολιτικούς αντιπάλους και τον κύριο Λαφαζάνη που σας είπαν ότι τελικώς σας κατηγορούν ότι τελικώς αποφασίσετε την προσφυγή στις κάλπες για να προλάβουμε το λογαριασμό. Μα τα ακούω αυτά συνεχώς τώρα. Είναι δυνατόν? Πώς θα μέναμε κυβέρνηση? Εμείς μείναμε κανονικά, έπρεπε να παραιτηθούμε μόλις πήραμε 118 ψήφους. Πέσαμε κάτω από τις 120. Παραμείναμε και δεν παραιτηθήκαμε στην κυβέρνηση για να κατοχυρωθεί η συμφωνία για να γίνει η πρώτη εκταμείευση. Και ήταν λογικό να παραιτηθούμε. Πώς θα μείνουμε? Πώς θα μείνει μια κυβέρνηση με 118 βουλευτές? Στη μορφή ότι κάνετε εκλογές για να αποδράσετε και να χάσετε. Εντάξει, αυτό είναι... Δεν χρήζει απάντηση. Σας το απέδωσε σήμερα ο κύριος Μαϊμαράκης. Είναι φιολόγημα του κύριου Μαϊμαράκη. Κάτι ακόμη, αυτό πραγματικά τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Επειδή είστε πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είστε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, θέλω να μου πείτε τι τον έχετε συμβουλεύσει αυτό το τελευταίο πολύ δύσκολο διάστημα και να μου πείτε αν με την εμπειρία σας και με την αγάπη σας τον έχετε αποτρέψει από κάποιες αποφάσεις που ίσως βρισκόταν πολύ κοντά να πάρει σε διάφορες στιγμές των τελευταίων μηνών. Η γνώμη μου είναι ότι αν προλαβαίναμε πρέπει να πάμε στις 13 Σεπτέμβρη για εκλογές και όχι στις 20. Γιατί αυτό που γίνεται πραγματικά δεν συμβάλλει στην πολιτική σταθερότητα την οποία χρειάζεται ο τόπος. Και δεύτερον, άρα τον συμβουλεύσατε να επισπεύσει καλά τις εξελίξεις. Ξέρετε, δεν συμβουλεύω εγώ, ίσα ίσα. Εντάξει, συζήτηση κάνω. Η γνώμη σας, βεβαίως. Και νομίζω σας. Ότι υπάρχει και θέμα και να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος και επίσης να γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι κρίσιμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή που υπάρχει για μια εβδομάδα. Ότι τι θα γίνει σε μια εβδομάδα και ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί, λες και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι άνευ λόγου όλα αυτά που γίνονται, δυστυχώς. Και εντάξει, καλύτερα είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές, να μην ενοχοποιούμε τις εκλογές. Οι εκλογές είναι η λαϊκή κυριαρχία. Οι εκλογές είναι εκεί που ο κόσμος θα εκφράσει τη θέλησή του και την άποψή του. Μάλιστα. Αλλά αν μου επιτρέπετε και λίγο χιούμορ για το τέλος, όχι άλλες σας παρακαλούμε, μέσα στο 15 τουλάχιστον, έτσι. Ναι, να πάρουμε και μια ανάσα, κύριε Υπουργέ. Ελπίζουμε ότι τώρα η πλειοψηφία που θα έχουμε θα είναι σταθερή και μόνιμη. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, κύριε Φλαμπουρά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Στην Ευρώπη είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό.